συνέλληνες. Κανένα δεν θα προσκυνήσουν οι Έλληνες. Τόσα χρόνια δεν προσκύνησαν κανέναν, δεν θα προσκυνήσουν και τώρα κανέναν. Η δική μας απάντηση, συνέλληνες, συνελληνίδες, είναι αυτή η συγκέντρωση. Και δεσμευόμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Τη μεγάλη προσπάθεια να οικοδομηθεί στον τόπο μια πατριωτική αντίσταση. Δεσμευόμαστε και δίνουμε εμείς εδώ οι Έλληνες όρκο ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ κανένα όνομα Σκοπιανών που να φέρει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Όλους εμάς Μακεδονία! Έχει τεράστια σημασία να πάρει σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Καραμαλής, ένα μήνυμα ότι τα συλλαλητήρια που καταδικάζει του λένε ένα πράγμα. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος δεν χειροκροτεί αυτές τις θέσεις του Μάκη του Βορύδη? Ξεκάθαρα. Έστειλε μήνυμα στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και του είπε ξεκάθαρα, άσε, δεν γουστάσεις σε λιτρία, τις ενενοχλούνε. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δεν πρόκειται να δεχθεί και ορκίστηκε στην πλατεία της παραλίας ότι δεν πρόκειται να επιτρέπουν Σκοπιανούς να έχουν το όνομα ή παράγωγο. Ορκίστηκε. Αυτό τον όρκο λοιπόν, Μάκη, θα το καταπατήσεις? Δεν είναι αρκετός λόγος να κάνεις μεταβολή για να τους πεις άντε γεια ρε. Είναι γλυκιά η καρέκλα, το ξέρω. Είναι γλυκιά. Βέβαια, δεν λέω να ξαπροσώνεται ο Οδυσσέος και να μην σε παρασύρει το τραγούδι της Κίρκης. Λέω όμως ότι δεν μπορείς να γελιοποιήσεις μια δική σου συγκεκριμένη πολιτική πορεία. Ορκίστηκες δημόσια ότι δεν πρόκειται. Τώρα λοιπόν τι θα πεις? Ξεορκίζομαι γιατί μ' αρέσει η καρέκλα του Υπουργού αύριο. Περιμένω να δω τι θα κάνει ο Μάκης ο Βορύδης, πάρα πολύ. Ενθυμούμε εκεί την εποχή που ερχόταν σε συλλητηρία του λαός, χωρίς να είναι λαός, για να μπει μέσα στο παιχνίδι. Και του έλεγα, Μάκη, άσε τα κόλπα και έλα μαζί. Και μου είχε απαντήσει, σε πιστεύω στα βαπτίσια της Ελλάδας του Ιακόπουλου. Σε πιστεύω, μου λέει, αλλά φοβάμαι κάποια στιγμή μήπως πας στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος πήγε ρε Μάκη στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος απεμπόλυσε αρχές και ταξίες? Τώρα λοιπόν η χρυσή ευκαιρία. Ή να παρασύρεις τη Νέα Δημοκρατία στην εθνική πολιτική την οποία πρέσβευες και πρεσβεύαμε και στα δικά μας ελαλητήρια διατυμπάνιζες, ή να βάλεις ένα στα σχέλια και να πείσεις τους δικούς σου αλλά και την κοινωνία ότι καλύτερη είναι η καρέκλα του Υπουργού από το όνομα Μακεδονία. Το ίδιο ισχύει με το παραπάνω για τον Άδωνη. Γιατί ο Άδωνης ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο και ο οποίος φώναζε και του είχε κλείσει η φωνή, γιατί η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Τώρα Άδωνης ο νούμερο 2 εκεί ή 3, ξέρω εγώ. Τι θα κάνεις? Θα επιβληθεί ο Χατζηδάκης σε σένα ή εσύ στο Χατζηδάκη? Θα επιβληθεί ο Μητσοτάκης σε σένα ή εσύ θα του εξηγήσεις τις ανάγκες, όχι οι προσωπικές, της αξιοπρέπειας, μωρέ, της χώρας? Κυρίες και κύριοι, ακούστε καλά. Άδωνης Γεωργιάδης όταν ακόμα ήταν πατριώτης. Ελληνίδες, Έλληνες, είναι προφανές ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, παρά την πρωτοφανή απαγόρευση του κυρίου Καραμαλή διαστόματος με ημαράκι να μην κατεβεί ο κόσμος σε διαδηλώσεις, είμαστε αποφασισμένοι
και να μην προσκυνήσουμε και να μην πουλήσουμε ποτέ το όνομα της Μακεδονίας. Όμως σήμερα, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώθηκε ένα πράγμα και θα σας το πω ως ιστορικός. Η σημαντική ημερομηνία για την ελληνική ιστορία των τελευταίων ετών δεν ήταν ούτε η είσοδός μας στο ευρώ, ούτε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τίποτα άλλο από αυτά ακουραφέξαλα. Η σημαντική ημερομηνία ήταν η μέρα που ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Ναγιαρμού Γιώργος Καζαφέρης ίδρυσε αυτό το πολιτικό φορέα, ο οποίος σήμερα αποδεικνύει την αναγκαιότητα της υπάρξεώς του. Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι που ξέρατε? Πού βρίσκονται σήμερα? Έχουν ανταλλάξει τη σιωπή τους με μια θέση βουλευτού ή με μια θέση γενικού γραμματέα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης λοιπόν μπαίνει στην ιστορία αναδεικνυόμενος ηγέτης στο πεδίο που αναδεικνύονται οι ηγέτες, στους αγώνες, και τον ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε σήμερα την ευκαιρία να περάσουν αυτά τα πλάνα και να δουν στα Σκόπια, να δουν στην Αλβανία που πανηγυρίζανε, να δουν στη Βαλγαλία, στη Βουλγαρία που πανηγυρίζανε, να δουν στην Ουάστο μας παρακολουθεί, ότι ο Έλληνας δεν θα σκύψει το κεφάλι. Του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει. Τις ώρες του αγώνος ο Όμηρος κραυγάζει εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Εις Ιωνός άριστος, αμήνεσαι περιπάτρης. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Γι' αυτό ήρθαμε να ακούσουμε τον κύριο τον Καζαφέρη. Γι' αυτό ήρθαμε στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το μήνυμα. Συγκινητικές στιγμές, όταν αυτά τα παιδιά τα οποία είχα γαλουχίσει με τις πατριωτικές θέσεις, τα έβλεπες με όλο φωτιά, με όλο δύναμη, να χτυπάνε το κατεστημένο, να μην υπολογίζουν τα ονόματα Καραμαλής και τα λοιπά, με Μαράκης, ακούσατε. Και τώρα να βλέπεις αυτή τη δυστυχία, να γλύφουν, να κλυπαρούνε, να... τι να πεις. Τότε έλεγες αμάν, κοιτάξτε φωτιά, κοιτάξτε Ελλάδα. Τον έβλεπες τον καθένα στο πρόσωπο και έβλεπες την Ελλάδα. Και τώρα τι βλέπεις? Τι βλέπεις τώρα? Τον Πολ Τόμσεν, τους δανειστές, τους δυνάστες, υποχείρια, ενίοτε με ομικρογιώτα, όλων αυτών. Μπορεί να είσαι υπερήφανος? Όχι, δεν είσαι υπερήφανος.